Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκε η έξοδος της Ελλάδας στις αγορές με το πενταετές ομόλογο λήξη Απριλίου 2024, καθώς η Ελλάδα άντλησε 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ με επιτόκιο 3,6%. Αυτό που κάνει διπλά επιτυχημένη την έκδοση είναι η ποιότητα των επενδυτών και ειδικά των ξένων επενδυτών που εξέφρασαν ενδιαφέρον. Αυτοί είναι κυρίως asset managers, δηλαδή επενδυτές που θα διακρατήσουν το ομόλογο έως τη λήξη του και δεν θα το ρευστοποιήσουν με την πρώτη ευκαιρία όπως κάνουν τα funds. Οι προσφορές των επενδυτών υπερκάλυψαν κατά 5 φορές το ζητούμενο ποσό και ξεπέρασαν τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεδομένη θεωρείται η αύξηση των ορίων των δαπανών που απαιτούνται να έχουν πληρωθεί μέσω τραπεζικού συστήματος, πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες καθώς και μεταφορές σε λογαριασμούς για το χτίσιμο του αφορολόγητου. Στο Υπουργείο Οικονομικών θεωρούν πως τα όρια είναι πολύ χαμηλά, καθώς τα στοιχεία έχουν δείξει ότι καλύπτονται κατά μέσο όρο μέσα στους πρώτους 2 με 3 μήνες του έτους. Έτσι, ετοιμάζεται νομοθετική παρέμβαση πιθανότητα μέσα στον Φεβρουάριο. Βασικό μέλημα του Οικονομικού Επιτελείου είναι να αυξηθούν οι ηλεκτρονικές συναλλαγές και να περιοριστούν οι αγορές με μετρητά, δυσχεραίνοντας έτσι την φοροδιαφυγή. Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να παραδοθούν τα πρώτα 15 χιλιόμετρα του αυτοκινητοδρόμου Άκτιο Αμβρακία. Ο οδικός άξονας Άκτιο Αμβρακία μήκους 48,5 χιλιόμετρων παραμένει ημιτελής από το 2010, με το έργο να αντιμετωπίζει αυτά τα 8 χρόνια πολλά προβλήματα που είχαν να κάνουν με τις προϋποθέσεις κατασκευής και τις αναγκαίες απαλωτριώσεις. Το τμήμα που παραδίδεται τώρα ξεκινά 1,5 χιλιόμετρο μετά την υποθαλάσσια ζεύξη Ακτίου Πρέβεζας και καταλήγει στην Βόνιτσα. Με το έργο αυτό διευκολύνεται η πρόσβαση προς Λευκάδα, Άκτιο και Πρέβεζα. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με τον γενικό δείκτημο να κυμαίνει 636,98 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,23%. Μεικτές τάσεις επικρατούν σε ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Με περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.